Έχουμε και πάλι στη διαδικτυακή τηλεόραση της Αυγής από το ΤΑΕΚ Βοντό, από το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Επικρατείας, τον σύντροφο Νίκο Παπά, τον οποίο τον ακούσαμε πριν από λίγο να μιλάει στο συνέδριο και να λέει ναι στην αυτοκριτική, όχι στο αυτομαστίγωμα. Ναι, γιατί υπάρχει. Έχει πέσει πολύ αυτομαστίγωμα, Υπουργέ. Υπάρχει διάχυτο και νομίζω ότι καμιά φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενσωματώνουμε κομμάτια της επιθετικότητας που βγάζουν οι αντίπαλοι μας επάνω μας και να συγκρίνουμε τις προσδοκίες μας με τα επιτεύγματά μας. Αυτή είναι μια σύγκριση η οποία πρέπει να καθοδηγεί και να μας κινητοποιεί για να προσπαθούμε περισσότερο. Αλλά η σύγκριση η οποία πρέπει να γίνεται για να αποφασίσουμε αν δικαιώνεται η επιλογή του να κυβερνάμε τη χώρα αυτή τη στιγμή και η επιλογή του λαού να εμπιστευτεί εμάς, είναι η σύγκριση με το τι παραλάβαμε και τι έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, όσο και αν κάποιες από τις προσδοκίες τις δικές μας δεν ευωδόθηκαν, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν μπορεί να το γνωρίσει κάποια αριστερή συνείδηση. Δεν υπάρχει αριστερός και αριστερή που να θεωρεί δευτερεύον ότι αντί για 15.000 απολύσεις στην υγεία και στην παιδεία έχουμε προσλήψεις και άλλες προσλήψεις, έτσι για να πω και για το χαρτοφυλάκιό μου, οι οποίες προέκυψαν από τους σπόρους που βγάλαμε από την αδειοδότηση των καναλιών. Υπάρχει λοιπόν ένας καμβάς ιστορικής δικαίωσης και πάνω σε αυτό θα κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Και η ιστορική δικαίωση συνίσταται ότι αυτή η παράταξη ήταν ένα μικρό κόμμα της αριστεράς, το οποίο είχε κάποιες πάρα πολύ ιδιαίτερες και ανθεκτικές στο χρόνο αρχές πολιτικές, και πάνω σε αυτές τις αρχές τις πολιτικές έκτισε μια στρατηγική η οποία δικαιώθηκε τον καιρό των μνημονίων και τα χρόνια της μεγάλης κρίσης και με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αυτή είναι η κεντρική και η μεγάλη εικόνα και από αυτή οποιαδήποτε κριτική ή αυτοκριτική δεν μπορεί να φεύγει μακριά. Δεν μπορεί να ακούγονται μηδενιστικές κριτικές ή κριτικές οι οποίες έχουν τον κίνδυνο να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα ότι κακώς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Ακούσαμε έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης σήμερα να λέει ότι δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε όμως και από τις αρχές μας. Mm-hmm. Αυτή τη λεπτή ισορροπία πώς μπορούμε να την κρατήσουμε? Με διαρκή μάχη. Οι αρχές μας είναι οι αρχές μας. Είναι αυτές που μας εντάξανε στην αριστερά, που μας κάνανε να υπηρετήσουμε για πολλές δεκαετίες ένα κόμμα το οποίο δεν είχε προσδοκίες διακυβέρνησης. Αλλά Πέτρο και Νατάσα, τους συσχετισμούς τους διεθνείς δεν μπορείς να ξεφύγεις επειδή έχεις αρχές. Οι συσχετισμοί διεθνείς είναι διεθνείς συσχετισμοί. Το ερώτημα είναι αν οι πολιτικές σου επιλογές και η στρατηγική σου, ακόμα και σε αυτούς τους διεθνείς αρνητικούς συσχετισμούς, διαμορφώνουν ρήγματα. Η άποψή μου είναι ότι διαμορφώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει ρήγματα. Πριν ένα χρόνο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματός μας, θα είναι ο διοργανωτής της πρώτης συνόδου του Νότου. Νομίζω ότι αν και μεταξύ μας το συζητάγαμε πριν ένα χρόνο, μάλλον θα λέγαμε τουλάχιστον ότι δεν είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο, για να μην πω ότι και μεταξύ μας μπορεί να γελάγαμε λίγο. Έτσι. Άρα θα πρέπει και όλοι οι αγωνιστές της αριστεράς και οι αγωνίστριες να μην χάνουν την μεγάλη εικόνα από το μυαλό τους. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτό το κόμμα αγκάλιασε τις μάζες οι οποίες δεν βρίσκονταν στις γραμμές του, δεν βρίσκονταν στην οργανωμένη αριστερά και έχει αυτή τη στιγμή μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες καταφέρει δύο πράγματα τα οποία τα είπαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, να σταματήσουμε την καταστροφή και να ανοίξουμε τα ρήγματα στην Ευρώπη. Πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι συσχετισμοί, τους οποίους πέρσι γελάγαμε όταν τους φανταζόμασταν, σήμερα μπορούμε να αρχίσουμε να τους εξαργυρώνουμε? Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι γραμμικές, διότι, πρόσεξε Πέτρο, την ώρα ακριβώς που εξελίσσεται αυτή η δυναμική του συντονισμού του Νότου, βλέπουμε αποκλίσεις προς τα δεξιά σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Έτσι. Άρα αυτό θα είναι ένα διαρκές πολιτικό επίδικο, θα είναι μια διαρκής μάχη και εμείς οφείλουμε να έχουμε την εγρήγορση, την ετοιμότητα, την εφευρετικότητα σε πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε το δικό μας πολιτικό σχέδιο να προηγείται, να πάρει κεφάλι δηλαδή από τα σχέδια τα οποία είναι διαλυτικά για την Ευρώπη και οδυνηρά νομίζω συνολικά για τις κοινωνίες της.
Σύντροφε Υπουργέ, να πάμε λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Τελείωσε ο διαγωνισμός, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Θεωρείς ότι βγήκαμε κερδισμένοι από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, Α ως κόμμα και Β ως κοινωνία? Ως κοινωνία οπωσδήποτε. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει 260 εκατομμύρια μόνο από τις τηλεοπτικές άδειες, τα οποία θα καταβληθούν μέσα σε 24 μήνες και τα οποία θα διοχετευθούν σε πάρα πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Δεν ξέρω αν βρίσκεται και κάποιος από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Για τους αριστερούς μπορούμε νομίζω να μιλήσουμε με βεβαιότητα. Αν βρίσκεται κάποιος από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να πει ότι είναι δευτερεύουσα η πρωτοβουλία μας να προχωρήσουμε σε 4.000 προσλήψεις στην υγεία και να βάλουμε και άλλα 15.000 παιδάκια στους παιδικούς σταθμούς που θα μένανε εκτός. Αλλά δεν είναι εκεί το κρίσιμο. Διότι αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να βρεθούν και με κάποιον άλλο τρόπο. Το κρίσιμο ποιο είναι? Το κρίσιμο είναι ότι έσπασε το κλειστό κλαμπ των καναλαρχών. Θα μου πεις τι ήταν αυτό, απλώς ανοίξαμε μια αγορά? Όχι. Στην Ελλάδα είχαμε αεροπειρατεία. Είχε υποκλαπεί ο αέρας της χώρας με το διαγωνισμό για τον πάροχο δικτύου, τον οποίο κέρδισε ξανά το ίδιο κλειστό κλαμπ καναλαρχών με την εταιρεία Digia. Και οι ίδιες εταιρείες ήταν και οι ιδιοκτήτες του συστήματος των Κεραιών και του δικτύου των Κεραιών και πάροχοι του περιεχομένου. Ήταν δηλαδή ιδιοκτήτες της ενημέρωσης, του πολιτισμού, της κουλτούρας και των ιδεών του λαού μας και της χώρας. Αυτό ήταν μια στρέβλωση την οποία σπάσαμε. Από αυτή ακριβώς τη δυνατότητά τους απλώνανε και τις επιρροές τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, στους μηχανισμούς του κράτους, παντού. Και αυτό είναι νομίζω που έχει ενοχλήσει. Μία κριτική η οποία ασκείται από τα αριστερά κυρίως είναι ότι ο διαγωνισμός, ναι, είχε the highest bidder, τον αυτόν που θα έδινε τα περισσότερα χρήματα, ωστόσο δεν είχε προβλέψεις για τα ποιοτικά κριτήρια. Αυτή δεν είναι μία κριτική που την ακούμε μόνο από τα αριστερά, την ακούμε και από τα δεξιά και από τα πολύ δεξιά. Αλλά είναι μια κριτική η οποία κατά την γνώμη μου δεν έχει καμία βάση, διότι η διαδικασία της δημοπρασίας ήρθε όταν και εφόσον οι συμμετέχοντες πέρασαν τον πολύ ψηλό πύχη των ποιοτικών στάνταρτων των οποίων είχαμε βάλει. Θυμίζω στους φίλους και τους συντρόφους και τις φίλες και τις συντρόφισσες που μας ακούν ότι όταν είχαμε περάσει στο νόμο 43-39 τη ρύθμιση για ελάχιστη απασχόληση στα κανάλια 400 ατόμων πλήρους απασχόλησης, είχαμε δεχτεί σφοδρή κριτική από την, προσέξτε τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία και την ιδιοκτησία των καναλιών ότι παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα. Αυτοί έρχονται τώρα και με κροκοδίλια δάκρυα κλαίνε για τις θέσεις εργασίας. Δηλαδή, προσέξτε, τι θέλουν να αποκρύψουν? Ότι εδώ δοκιμάζεται δικαίως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία του κύριου Κοντομινά και του κύριου Βαρδινογιάννη. Αυτό είναι που δοκιμάζεται, δεν δοκιμάζονται θέσεις εργασίας. Εάν ο Κοντομινάς και ο Βαρδινογιάννης στοιχειωδώς ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους, μπορούν να κάνουν επιχειρηματικές επιλογές που να προστατέψουν τις θέσεις εργασίας. Αυτό όμως απαιτεί και γενναιότητα. Όχι κρυψίνια και όχι υποκρισία. Και θα έπρεπε και οι δυο τους να βγουν ευθέως στο κανάλι το οποίο έχουν και να πούνε ναι, υπερασπίζομαι τα επιχειρηματικά μου συμφέροντα και γι' αυτό παίζω και με την τύχη των εργαζομένων μου. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και θα ήθελα να τους προκαλέσω εάν μπορούν να βγουν και να υποστηρίξουν τη θέση τους και να εξηγήσουν γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν θέσεις εργασίας. Μιας και το αναφέρετε, επειδή παράλληλα με το διαγωνισμό και τον πληστηριασμό, γινόταν και ένας άλλος πληστηριασμός. Ο πληστηριασμός μιας παροχολογίας πόσοι τελικά θα είναι οι άνεργοι. Που έβλεπες, τη μία ήταν 1.000, την άλλη ήταν 1.500, την άλλη ήταν 2.000, τώρα και έχουν γίνει 2.500. Να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, κάπου πρέπει να καταλήξουμε αν πραγματικά κινδυνεύουν θέσεις εργασίας, πόσες είναι αυτές και από εκεί και πέρα και η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει. Σύμφωνη. Λοιπόν, καταρχήν, μία μέθοδος για να μην χάνουμε την μπάλα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια ήταν? Ότι εμείς ήρθαμε στην κυβέρνηση και κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία αγορά η οποία είχε χαρακτηρίζονταν από δύο καμπύλες οι οποίες ήταν αντιθετικές, είχαν κίνηση αντίθετη. Η αυξητική καμπύλη των χρεών των καναλιών και η πτωτική καμπύλη της απασχόλησης. Δηλαδή, το 2009 τα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας είχαν 4.000 εργαζόμενους. Το 2015, 2.000 εργαζόμενους. Το 2015 είχαν και 1,5 δις χρέη.
Δεν είμαι σε θέση να πω πόσο είχαν το 2009. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν εμείς δεν είχαμε μία νομοθετική παρέμβαση για να ρυθμίσουμε αυτή την αγορά, σε 2 χρόνια από τώρα να κάνουμε αυτή την υπόθεση εργασίας. Ότι η κυβέρνηση της αριστεράς λέει, όπως είπε και η κυβέρνηση του Πασόκ προηγούμενη, όπως είπε και η κυβέρνηση Σαμαρά προηγούμενη, όπως έκανε ο Σιμίτης, αλίμονο και τι θα έκανε ο Σιμίτης, όπως έκανε και ο Καραμαλής, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και είπανε όλα καλώς καμωμένα στην τηλεοπτική αγορά, κάνουμε κι εμείς ότι δεν βλέπουμε. Θα καταλήγαμε λοιπόν σε 2 χρόνια από τώρα να έχουμε τους μισούς εργαζόμενους και τα διπλάσια χρέη. Και τότε βεβαίως θα μπορούσε και θα έπρεπε και ο αριστερός κόσμος να μας εγκαλέσει για την απραξία μας. Οπότε, το αύριο τώρα. Το αύριο γιατί νομίζω... Γιατί εκκρεμεί και μία απόφαση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, δεν Όχι, γνωρίζουμε κάτι. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Αυτό που εγώ κάνω όταν ρωτώ με καλή ώρα για το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπέμπω στις αποφάσεις που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί. Οι αποφάσεις που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί υπογραμμίζουν το αντισυνταγματικό της πραγματικότητας η οποία κληρονομήσαμε, δηλαδή κανάλια χωρίς άδειες, και κυρίως στις αποφάσεις για την απόρριψη, όπου βγήκε απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν τα κανάλια, υπήρξε το σκεπτικό ότι υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε πρόνοια για την προστασία των θέσεων εργασίας. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο κρίσιμο σημείο καμπής, όπου η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία των ιδιαίτερων συμφερόντων του κύριου Κοντομινά και του κύριου Βαρδινογιάννη είναι 2 προτεραιότητες οι οποίες συγκρούονται. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα να το αντιληφθεί. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.